Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Νέα προβλήματα θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ισίδωρος με την υγεία του. Μετά τις κατηγορίες για τη δολοφονία του Δημήτρη και τη φυλάκιση της Αθηνάς, η οικογένεια Βρετάκου βρίσκεται σε πανικό. Όλοι χωρίζονται σε στρατόπεδα, με την Ιουλία να δείχνει πως καταλαβαίνει την Αθηνά, και γι' αυτό παίρνει το μέρος της, δίχως δεύτερη σκέψη. Αντίθετα, ο Ισίδωρος και η Μυρτάλη στέκονται απέναντί της, ζητώντας δικαίωση για την εξαπάτηση που δέχτηκαν. Η κατάσταση χειροτερεύει όταν έρχεται η μικρή Αγγελική στη Μάνη. Η Αντιγόνη την βλέπει και μέσα της μετανιώνει φρικτά για το κακό που της έκανε τότε, όταν την εγκατέλειψε μωρό και τώρα που την αρνήθηκε. Όταν θα αρχίσει να την γνωρίζει καλύτερα, θα θέλει να περνά όλο και περισσότερο χρόνο μαζί της. Αυτό θα φέρει σύγκρουση ανάμεσα στα δύο αδέλφια, με τον πατέρα τους να βρίσκεται ξανά στη μέση. Όπως όλα δείχνουν, ο Ισίδωρος θα περάσει μεγάλες συγκινήσεις, οι οποίες θα επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία του. Ο φόβος πως η ζωή του οδεύει προς το τέλος, κυριεύει την οικογένεια. Θα καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια του? Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.